Καλησπέρα από Θεσσαλονίκη, τι κάνετε? Καλησπέρα, καλησπέρα. Είστε καλά? Καλά, καλά. Όλα καλά. Τελικά ο Στάθης Σταυλαρίδης στα 37 του πλέον είναι ποδοσφαιριστής του Άρη εδώ και λίγες ώρες, ναι. Παρά το γεγονός ότι ναι. Πέρασε από χίλια κύματα αυτή η μεταγραφή, η προσθήκη. Ναι. Επέμενε ο Νίκος Αναστόπουλος, τον πήρε τελικά. Είχε δίκιο που επέμενε, κύριε Βόκλη, τόσο πολύ από το περασμένο καλοκαίρι κιόλας? Θεωρώ ότι καλώς επέμενε, ναι, είναι ένα παιδί πάρα πολύ σοβαρό. Σε μια ηλικία 37 χρονών, πολύ έμπειρος, αλλά το πιο σημαντικό σε αυτόν τον ποδοσφαιριστή είναι ο τρόπος που δουλεύει και η κατάσταση που βρίσκεται. Έχει τρέλα με αυτό που κάνει, mm-hmm. Είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, αγωνιστική, και νομίζω ότι μπορεί να προσφέρει και να βοηθήσει τον Άρη τα μέγιστα, mm-hmm. για την προσπάθεια που κάνει για την άνοδο. Λένε πολλοί πάντως ότι επειδή έχει να παίξει 7 μήνες, δεν έχει παιχνίδια. Τελευταία του μάτς ήταν τον περασμένο Μάιο με τον Παναθηναϊκό, όταν μετά είχε παραγωνιστεί. Ότι αυτό μπορεί να τον επηρεάσει. Γιατί μπορεί να είναι, όπως μας λέτε και εσείς, ένας καλός αθλητής που αγαπάει πολύ αυτό που κάνει. Άρα προσέχει και τον εαυτό του από αυτό, καταλαβαίνω. 100%. Ναι. 100%. Και θεωρώ ότι επίσης, επειδή τυχαίνει να αναγνωρίζω και το επίπεδο της Β' Εθνικής και της Football League, ναι. Θεωρώ ότι είναι ένας προσφεριστής που νομίζω ότι δεν θα φάνει ότι τίποτα παιχνίδια. Έχει την εμπειρία και μπορεί να το αντιμετωπίσει αυτό, γιατί όταν μιλάμε για ποδοσφαιριστές σε αυτή την ηλικία και με τα παιχνίδια που έχουν στα πόδια τους, θεωρώ ότι μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτή την έλλειψη των αγώνων. Mm-hmm. Μιας και το επίπεδο και στη Football League δεν είναι και τόσο υψηλό, πιστεύω ότι θα μπορέσει να ανταποκριθεί και να βοηθήσει τον Άρη. Mm-hmm. Ναι, δηλαδή δεν θα χρειαστεί και ιδιαίτερο διάστημα προσαρμογής, γιατί θα το καλύψει με την εμπειρία του προφανώς αυτό. Ναι, και να έχει παιχνίδια πάλι θα χρειαστεί να έχουν μικρό χρόνο προσαρμογής για την ομάδα. Γιατί θα το πάει σε μια καινούργια ομάδα, πάει σε ένα καινούργιο περιβάλλον. Για τον κάθε προσφυγητή αυτό δεν είναι εύκολο, είτε έχει παιχνίδια είτε δεν έχει παιχνίδια. Mm-hmm. Νομίζω όμως ότι ο Στάθης, επειδή είναι και πολύ καλός και σαν χαρακτήρας και ένα παιδί αποδητηρίων, θεωρώ ότι ο Άρης έκανε μια πάρα πολύ καλή κίνηση. Mm-hmm. Γιατί εκτός του ότι βάζει στα αποδητηριά του έναν προσφυγητή, ένα σημαντικό προσφυγητή αγωνιστικά που θα τον βοηθήσει, με την εμπειρία του να βάζει και ένα εξαιρετικό χαρακτήρα και ένα εξαιρετικό παιδί στα αποδητηρία. Mm-hmm. Και νομίζω ότι και αυτό είναι σημαντικό. Mm-hmm. Βάζει δηλαδή και μια ηγετική προσωπικότητα μέσα στα αποδητηρία. Ακριβώς. Mm-hmm. Βάζει μέσα στα αποδητηριά του ένα νικητή. Αν θα μπορούσα να χαρακτηρίσω με μια λέξη το Στάθη, νομίζω ότι είναι νικητής. Αυτή είναι η λέξη που τον χαρακτηρίζει. Είναι ένα παιδί που τρελαίνεται όταν χάνει. Mm-hmm. Και αυτό είναι σημαντικό στην ομάδα, που έχει μέσα και νέα παιδιά, για να μπορέσει να περάσει αυτό και στους νέους και να τους βοηθήσει να αποκτήσουν και αυτοί το ίδιο αίσθημα. Ναι, είναι και επίσης, επειδή μιλάμε και για άλλη, θεωρώ ότι είναι σημαντικό να βάλει τις τάξεις στο ποδοσφαίρι με προσωπικότητα. Ναι. Εκτός αγωνιστικά, μας είπατε ότι έχει εμπειρία, φυσικά εννοείται ότι είναι μια προσωπικότητα, δεν του αρέσει να χάνει με τίποτα ούτε στην προπόνηση, yeah. Προφανώς. Yeah. Αγωνιστικά τι θα δώσει? Είναι πολύ δυνατό στον Άρη, αυτό το ξέρουμε πάντα ότι ήταν το δυνατό του σημείο. Τι άλλο θα προσφέρει αγωνιστικά στον Άρη, πιστεύετε? Θεωρώ ότι ένας αμυντικός, ένας καλός αμυντικός με την εμπειρία του Στάθη μπορεί να δώσει πάρα πολλά πράγματα. Μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ στα κομμάτια της τακτικής, γιατί μπορεί και διαβάζει τις φάσεις και γνωρίζει πολύ καλά τα κομμάτια της τακτικής, μιας και η εμπειρία είναι πολύ μεγάλη και στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, έχει παίξει και στο εξωτερικό. Άρα λοιπόν τα χαρακτηριστικά του τα γνωρίζετε, δεν χρειάζεται να σας τα πω εγώ. Ένα δυνατό παιδί στον αέρα, πολύ δυνατός στο ένας εναντίον ενός. Στο κομμάτι της τεχνικής νομίζω ότι η βασική του τεχνική είναι σε καλό επίπεδο. Mm. Και από εκεί πέρα αυτό που θα δώσει, το περισσότερο πράγμα που θα δώσει στον Άρη νομίζω ότι είναι η καθοδήγηση και ο τρόπος βοήθειας που θα δίνει στις συμπαίκτες του στο κομμάτι της τακτικής. Mm-hmm. Κύριε Βόκλο, πιστεύετε ότι αδικήθηκε στον Παναθηναϊκό τους τελευταίους μήνες, όταν μπορούσε να έχει θέση δηλαδή στο ρόστερ της ομάδας? Δεν ξέρω αν θα αναδικήθηκε. Θεωρώ ότι θα μπορούσε να έχει κάνει κάποιες συμμετοχές παραπάνω, θα μπορούσε να έχει βοηθήσει περισσότερο την ομάδα. Αυτά όμως είναι εσωτερικά πράγματα και από τον καιρό που εγώ τουλάχιστον έφυγα από τον Παναθηναϊκό, νομίζω ότι δεν μου αρέσει να παίρνω θέση και να μιλάω για πράγματα τα οποία δεν ήμουν εκεί. Σίγουρα για ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος είναι έξω, είναι σε μια ομάδα και είναι εκτός πλάνων, δεν είναι ευχάριστο και δεν είναι ωραίο. Mm-hmm. Επειδή μέχρι πριν από λίγο καιρό ήσασταν προπονητής στον Πανεγιάλο, ώρα ξέρετε την κατηγορία, yeah. τη Football League, έχετε παρακολουθήσει yeah. πολλά παιχνίδια, λίγο πολύ ξέρετε όλες τις ομάδες. Κάντε yeah. μας έτσι και μια εκτίμηση για το πώς βλέπετε να πηγαίνει το πράγμα. Ο Άρης, η Λαμία και ο Απόλλωνας έχουν λίγο ένα προβάδισμα αυτή τη στιγμή. Ναι, έχουν ένα προβάδισμα. Δεν πιστεύω όμως αυτό που έχω πει από την αρχή για το πρωτάθλημα αυτό. Αν εξαιρέσω τον Άρη που έχει μια δυναμική σαν ομάδα, κυρίως σαν δυναμική, αλλά και
λόγω ονόματος, λόγω κόσμου, λόγω δυναμικής όπως λέω. Πιστεύω ότι δεν υπάρχει ομάδα που ξεχωρίζει αγωνιστικά. Δηλαδή δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια ομάδα που μπορείς να πεις ότι αυτή την ομάδα που ξεχάσετε την αγωνιστικά, γιατί είναι πάρα πολύ καλή. Και νομίζω ότι το επίπεδο δεν είναι πάρα πολύ ψηλό. Ναι. Όπως είπες και εσύ, αυτές οι τρεις ομάδες, σύν τον Όφη πιστεύω εγώ, ο οποίος σιγά σιγά θα έρθει και αυτός νομίζω προς το τέλος και θα το παλέψει. Αυτές οι τέσσερις ομάδες νομίζω θα παλέψουν για την διάθεση. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την κουβέντα, κύριε Βόκολο. Να είστε καλά. Να είστε καλά.